Με πολλά μπράβο και χειροκροτήματα έκλεισε η πρώτη καλοκαιρινή αυλαία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αργά χθες το βράδυ στο Ηρώδιο, στην εναρκτήρια παράσταση του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Τα πάθη και τα συναισθήματα καθημερινών ανθρώπων είναι το κοινό θέμα που συνδέει τις όπερες «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Μασκάνη και «Παλιάτσι» του Λεον Καβάλο, η δράση των οποίων διαδραματίζεται στον Ιταλικό Νότο. Είναι δύο έργα βγαλμένα μέσα από την πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανείς μέσα στη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα. Η παράσταση της Καβαλερία Ρουστικάνα και των Παλιάτσων με τα εντυπωσιακά σκηνικά του Γιώργου Σουγκλίδη φέρει την υπογραφή του διάσημου Βρετανού σκηνοθέτη Graham Vick, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Λουκάς Καριτινός. Αυτό το πάντρεμα το οποίο έχει γίνει και το πρωτόκανε η Μετροπόλιταν της Θεσσαλονίκης που πάντρεψε τις δύο όπερες μαζί δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι έλκονται μεταξύ τους και υπάρχουν τόσες πολλές γοητευτικές γωνιές που δεν μπορώ να πω ότι η μία ατμόσφαιρα μου αρέσει, η άλλη ατμόσφαιρα μου αρέσει λιγότερο. Οι θεατές χειροκρότησαν με θέρμη τους πρωταγωνιστές Χαρίκλια Μαυροπούλου, Ρούντι Πάρκ, Δημήτρη Πλατανιά, Έλενα Κελεσίδη και Στιούαρτ Νίλ. Οι παραστάσεις θα επαναληφθούν στις 3, 4 και 5 Ιουνίου.